Δεινόσαυρος. Σας παιδιά, καλημέρα. Σήμερα στο κανάλι μας θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις περιπέτειες της πεπεϊκογένειας στο δάσος. Μαντέψτε τι θα ανακαλύψουμε. Έχετε αγωνία? Και εμείς. Για να δούμε. Τη βλέπω. Είστε ακόμη στο καναπέ και βλέπετε τηλεόραση. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Είχαμε πει ότι θα φεύγαμε στις 11. Είναι πολύ αναποφάσιστος να δω αν ανακαλύψουμε κανέναν δεινόσαυρο. Σιγά μην ανακαλύψουμε δεινόσαυρους. Δεινόσαυρους ανακαλύπτουν στην Αφρική. Άντε, σηκωθείτε το πολύ πολύ να ανακαλύψουμε καμιά ωραία κάμπια ή πεταλούδο. Τώρα θα σηκωθούμε. Άντε παιδιά, δίκιο έχει η μαμά σας, γιατί μας περιμένει και το φαγητό μας, το πικνίκ μας. Τα μυαλά του μπαμπά είναι συνέχεια στο φαγητό. Πού αλλού. Άντε πάμε. Κοιτάτε παιδιά σας. Ναι, παιδιά, άντε, ελάτε κι εσείς. Ναι, πάμε. Μαμά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Θα πάμε και θα παδίλα πάνω σαν εσύ, τα παγουνάκι. Και βέβαια, παιδιά, τα να πάρετε και τα ποδήλατά σας. Μα, θα βάλεις τα παπαγουνάκι να οδηγεί αυτός. Έλα, βάλτε να οδηγεί τα παπαγουνάκι. Αχ, ναι. Παπαγουνάκι, καλύτερα να οδηγήσεις εσύ. Παπαγουνάκι. Ναι, παιδιά. Καλύτερα, μπορεί να χαθούμε να οδηγήσεις εσύ, να οδηγήσει η μαμά γουρουνίτσα καρδίτερα. Όχι, μην ανησυχείτε παιδιά, ξέρω πολύ καλά τον δρόμο. Ελάτε, πάμε. Ζουμ, 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 ζουμ. Τζόρτζ. Πάτε, θα φτάσουμε. Έλα, παιδιά, μην ανυπομονείτε. Ναι, λίγο, έχω λίγο μπερδευτεί με το χάρτη. Όχι, κάτσε, πρέπει να πάμε από εδώ. Έλα, ρε μπαμπά, κοίτα το χάρτη, σωστά. Ναι. Όχι, από εκεί. Ναι, το βρήκα. Από εδώ. Παιδιά, νομίζω ότι το έχω βρει. Σας αρέσει, παιδιά? Ναι. Μπαμπά, φτάσαμε. Ναι, φτάσαμε. Όχι, να παρκάρω λίγο πιο πίσω, γιατί θα πέσω πάνω στα παιχνίδια. Ωραία. Παιδιά, κατεβείτε. Κατεβαίνουμε όλοι. Κατεβαίνουμε. Ο Τζορτζ δεν θα θέλει να κατέβει. Αλήθεια σου λέω, δεν θα θέλει να κατέβει. Ωχ, τι τέλειο μέρος. Ναι, μοιάζουν όλα τόσο υπέροχα εδώ. Άντε, παιδιά. Μαμά! Ναι, Πέπα! Ο Τζορτζ μίλησε. Ναι, Τζορτζ. Δεν θέλω να κατέβω. Παιδιά, κατεβείτε, είναι τέλεια. Έχει και μια ωραία φωτίτσα. Τέλεια. Έλα, Τζορτζ. Θα κάνω και τον μπαμπά γουρουνάκι. Μπαμπά, είναι τέλεια. Ναι, Πέπα, ας μπούμε στη σκηνή. Εγώ θα μπω πρώτος καταρχήν. Μπαμπά, δεν χωράς. Όχι, θα χωράσω, αλήθεια λέω. Δεν σε βλέπω να χωράς. Εμείς, Τζορτζ, θέλεις να πάμε να μαζέψουμε πετρούλες? Βαριέμαι, θέλω να παίξω με δεινόσαυρους. Μα αφού δεν έχει εδώ δεινόσαυρους, Τζορτζ, πάμε να μαζέψουμε πετρούλες. Καλό, πάμε. Εγώ πάω να πάρω μια κατσαρολίτσα να μαγειρέψω, παιδάκια, εσείς? Εγώ θα πάω να πάρω πέτρα. Μπράβο, παιδιά, θα μας χρειαστούν και για τη φωτιά. Τι είναι αυτό? Πέπα, τι είναι εδώ? Ένας δεινόσαυρος. 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 Ο Τζορτζ είχε δίκιο. Δεν νομίζω, παιδιά. Σίγουρα κάποιος θα το έχει κάνει το σχήμα με άμμο. Δεινόσαυρος! Τζορτζ, δεν νομίζω να είναι δεινόσαυρος. Καθίστε στην άκρη, παιδιά, να δούμε τι συμβαίνει. Μπαμπά γουρουνάκι, για έλα λίγο. Ναι, τι με θέλετε?
Για άλλα να δεις. Κοίτα αυτή την πέτρα τι περίεργο σχήμα έχει. Ναι, έχει σχήμα δεινόσαυρο αυτή η πέτρα. Προφανώς κάποιος έφτιαξε ένα άγαλμα σε σχήμα δεινόσαυρου που το αγαπούσε πολύ. Μπαμπά, εγώ νομίζω ότι κρύβεται ένας δεινόσαυρος εδώ μέσα. Δεν νομίζω, Πέπα. Μπορούμε όμως να το εξακριβώσουμε. Θα φέρω τα ειδικά μου εργαλεία από το αυτοκίνητό μας. Τα ειδικά εργαλεία θα ανακαλύψουμε. Για πάμε. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτε. Πρέπει να δοκιμάσουμε μάλλον κάποια άλλη μέθοδο. Το βλέπω πολύ ανθεκτικό για γλυπτό. Βέβαια, πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μπαμπαγουρουνάκι. Μπαμπά! Ναι, Πέπα. Μπαίνει πρώτα στο νερό. Μπαίνει πρώτα στο νερό. Να. Τι λες, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Το έχω δει σε βίντεο, χιχι. Σε βίντεο, α, για να δούμε. Βα, να το βρω τι. Είστε σίγουροι? Είστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει καμιά ζημιά? Μεγάλο φαίνεται. Μοιάζει όντως με την όσα αυτό. Μπα, δεν πιστεύω να είναι ένας αληθινός δεινόσαυρος εκεί μέσα. Μήπως να το βγάλουμε από αυτό το ποτήρι? Ας δοκιμάσουμε, παιδιά, να το βγάλουμε. Περίμενε, μαμά, το χαρτί. Το βλέπω λίγο βρεγμένο. Βέβαια, μπαμπαγουρουνάκι, θα πρέπει να το βάλουμε κάπου στεγνά. Wow. Το ανάδειλφο ενός δεινοσαύρου. Λέτε να είναι. Αχ, κοίτα! Κοίτα, Τζορτζ! Φαίνεται να είναι ένας αληθινός δεινόσαυρος. Κοίτα, κοίτα, κοίτα! Για να δω, για να δω. Ναι, όντως. Έλα, έλα, μπαμπά, μπαμπά, έλα να μας βοηθήσεις να σκάψουμε. Ναι, βέβαια. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Θα σκάψω. Είμαι σίγουρος ότι κάτι πολύ σημαντικό θα βρούμε. Λέτε αλήθεια να βρούμε ένα πολύθωμα? Θα είναι μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Λοιπόν, παιδιά, καθίστε στην άκρη και παρακολουθήστε με καθώς θα σκάβω. Λοιπόν. Λοιπόν. Ξεκινάω, δεν είναι και πολύ εύκολη η δουλειά του αρχαιολόγου, ξέρετε. Μπαμπά, νομίζω ότι ο ειδικός για ανασκαφές δεινοσαύρων είναι ο παλαιοντολόγος. Ναι, έχετε δίκιο, παιδιά. Ο αρχαιολόγος ανακαλύπτει αρχαία, ο παλαιοντολόγος ανακαλύπτει δεινόσαυρους και άλλα περίεργα όντα που ζούσαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Ξανά νομίζω ότι κάτι θα βρούμε. Παιδιά, θα δοκιμάσω εγώ, για να δω. Για να δοκιμάσω κι εγώ λίγο. Για πάρε, μαμά. Ναι, βεβαίως, Πέπα μου. Όμως, μαμά, δεν είσαι και πολύ δυνατή εσύ. Τι νομίζετε, παιδιά? Θέλει απλά τρόπο. Δεν χρειάζεται και καταπληκτική δύναμη. Κοιτάξτε τι μεγάλο κομμάτι που έβγαλα. Μαμά, νομίζω ότι κρύβεται ένας αληθινός δεινόσαυρος εκεί μέσα. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Να έχετε υπομονή. Νομίζω ο Τζορτζ έχει δίκιο. Ο Τζορτζ βλέπει παντού δεινόσαυρους. Παιδιά, αλήθεια, ξέρετε τι είναι το απολύθωμα? Όχι. Είναι το αποτύπωμα ενός ζωντανού οργανισμού πάνω σε μια πέτρα. Κοιτάξτε, κάνω αρκετή δουλειά νομίζω, παιδιά. Τι λέτε? Ναι! Σαν να μου φαίνεται ότι τα καταφέρνω λίγο καλύτερα από τον μπαμπά, Ναι. Κι εγώ τα καταφέρνω πολύ καλά, μαμά Βουρουνίτσα. Θέλεις μήπως να συνεχίσω? Εντάξει, κουράστηκα η αλήθεια είναι λίγο. Συνέχισε εσύ, μπαμπά. Τζορτζ, είσαι σίγουρος ότι έχει μέσα αληθινό δεινόσαυρο? Ξένα κουράστηκα, μαμά Γουρουνίτσα. Μην ανησυχείς, Τζορτζ, θα συνεχίσω εγώ.
Παιδιά, όποτε αναλαμβάνω, κόβω μεγάλα κομμάτια. Για να δούμε, νομίζω... Βρισκόμαστε κοντά στη λύση του μυστηρίου. Είναι τελικά ένα γλυπτό που το καταστρέψαμε ή βρισκόμαστε μπροστά σε έναν θησαυρό αρχαιολογικό. Παλαιοντολογικό, είπαμε, μαμά γουρουνίτσα. Ναι, βέβαια. Κάτι φαίνεται. Κάτι φαίνεται, παιδιά. Είναι άσαφο. Παιδιά, νομίζω ότι όντως βρήκαμε κάτι πολύ συγκινητικό. Ας κάψουμε. Ας κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ναι, όντως, κοιτάξτε, σιγά σιγά κάτι ανακαλύπτεται. Παιδιά, ελάτε να δείτε. George, Peppa. Κοιτάξτε. Σαν να έχω γίνει χάλια. Ναι, παιδιά, είναι αναμενόμενο. Σκάβουμε όλοι μαζί. Point. Με τη δύναμή τους μάλλον τα διαδεινόσαυρα. Τι είναι. Μην ανησυχείς, Τζορτζ, σύντομα θα μάθουμε. Λέτε μήπως να είναι κάποια κρυμμένη λιχουδιά. Δεν πιστεύω, μπαμπαγουρουνάκι. Ό,τι και να ήταν, αν ήταν λιχουδιά κρυμμένη στο χώμα, σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να τη φάμε. Μην ανυπομονείς όμως, μπαμπά. Έχουμε το φαγητό στην κατσαρόλα και μας περιμένει μια ζεστή σου πίτσα μαζί με τα κεφτεδάκια και τα τυροπιτάκια μας. Τέλεια. Βέβαια, είχαμε μια πολύ κουραστική μέρα. Για να δούμε. Η μέρα μας όμως είναι σε εξέλιξη ακόμη. Μέχρι κι εγώ έχω αγωνία. Ξέχασα τα κεφτεδάκια και το μυαλό μου είναι στον κρυμμένο θησαυρό. Λέτε να μην είναι δεινόσαυρος και να είναι κάποιος άλλος θησαυρός. Σαν τι, μαμά? Δεν ξέρω. Μήπως κάποιος αρχαιολογικός θησαυρός. Δηλαδή κάποιο ερείπιο ενός σπιτιού που γκρεμίστηκε τα πολύ παλιά χρόνια και είναι κάποιο αρχαίο βάζο ή κάποιο αρχαίο άγαλμα. Μπορεί να είναι άγαλμα δεινόσαυρου. Ναι, Τζορτζ, μπορεί και να είναι το άγαλμα ενός δεινόσαυρου και όχι ο ίδιος ο δεινόσαυρος. Αλλά να είναι ένα αρχαίο άγαλμα, οπότε και πάλι θα ήταν πολύ σημαντική η ανακάλυψή μας. Τζορτζ! Ναι. Νομίζω ανακαλύπτουμε έναν αληθινό δεινόσαυρο. Αληθινός δεινόσαυρος! Ζωντανός! Νομίζω. Α, δεν μπορεί να είναι ζωντανός μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια που συνέβη η εξαφάνιση των δεινοσαύρων, παιδιά. Μήπως ξέρετε πώς συνέβη η εξαφάνιση των δεινοσαύρων? Πέπα, εγώ ξέρω, μπαμπά. Για πες, Πέπα. Έπεσε μια μεγάλη πέτρα από τον ουρανό και εξαφανίστηκαν σχεδόν όλοι οι δεινόσαυροι. Μπράβο, Πέπα, και μήπως ξέρεις και γιατί, αφού έπεσε αυτή η μεγάλη πέτρα από τον ουρανό, γιατί εξαφανίστηκαν? Γιατί δεν είχαν φαγητά, δηλαδή? Βέβαια, γιατί αυτή η πέτρα άλλαξε το κλίμα της γης. Το κλίμα της γης έγινε πιο ψυχρό, η τροφή εξαφανίστηκε και οι δεινόσαυροι μας δεν είχαν τι να φάνε. Όμως κάποιοι επιβίωσαν, ποιοι κατάφεραν να επιβιώσουν, μήπως ξέρετε, παιδιά? Οι βεβαίως, γιατί άραγε. Γιατί χρειαζόντουσαν λιγότερο φαγητά. Βλέπω τα έχετε μάθει πολύ καλά στο μάθημα των δεινοσαύρων. Αλλά όμως τώρα, μπαμπά, ονομάζεται το κλίμα κλιματική αλλαγή, ξέρεις? Βεβαίως, η αλλαγή του κλίματος που συμβαίνει τώρα ονομάζεται κλιματική... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, παιδιά? Παιδιά, κοιτάξτε. Είναι ένα μικροσκοπικό δεινοσαυράκι. Το βλέπετε? Είναι ένα μικροσκοπικό δεινοσαυράκι. Μόλις βγαίνει από το αυγό. Ωχ, μπαμπά, είναι τέλειο! Ναι! Είναι καταπληκτικό, Τζορτζ, δες! Δες τι βρήκαμε! Παιδιά, είμαι πολύ συγκινημένη! Βρήκαμε στα αλήθεια ένα θησαυρό! Πρέπει να τον πάμε στο μουσείο. Γεια σας, παιδάκια. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Αντεγγραφή στο κανάλι μας. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like. Και γεια σας.